Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τρίτον. Τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος του Χριστού Ιησού, υπερ ημών των εθνών, ήγε οικούσατε την οικονομίαν της χάριτος του Θεού της δοθήσεις μη εις ημάς, ότι κατά αποκάλυψην εγνώρισέ μη το μυστήριον, καθώς προέγραψαν ο λίγο. Προς ό δύναστε αναγινώσκοντες νοήσε την σύνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού. Ο εταίρες γενναιές ούκο εγνωρίστη της Υιής των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι. Είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστόδια του Ευαγγελίου, ου εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθήσαμε κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή, εν τις έθνες συνευαγγελίσαστε των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού, και φωτίσε πάντας τη η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, το τα πάντα κτίσαντι δια Ιησού Χριστού, ή να γνωριστεί νυν τες αρχές και τες εξουσίες εν της επορανής δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά πρόθεσιν των αιώνων είναι ποιήσεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ενώ έχομεν την παρησίαν και την προσαγωγήν εν πεπιθήσει δια της πίστεως αυτού. Διό ετούμε μη εκακήν εν της λήψεσή μου υπερ ημών, ή της εστί δόξα ημών. Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εξού πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Ή να δω ημίν κατά των πλούτων της δόξης αυτού δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε των Χριστών δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Εν αγάπη εριζωμένη και τεθελειωμένη, ή να εξισχύσετε καταλαβέστε συν πάση της Αγίης, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, γνωνέτε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις πάν το πλήρωμα του Θεού. Το δε δυναμένο υπερπάντα ποιήσε υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν, αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν.